Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί αυτή την υπέροχη τσάντα. Είναι ένα τσαντάκι που έκανα για μένα. Έχω χρησιμοποιήσει βομβακερό νήμα αρκετά χοντρό για να έχω αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Πάμε να σας τη δείξω. Δεν είχα κάνει βίντεο τώρα με την πλέξη με τσαντάκια τέτοιου είδους, γιατί θεωρώ ότι σχεδόν όλες γνωρίζουν πώς να πλέκουν bubble. Εγώ όμως ήθελα να κάνω το τσαντάκι αυτό για μένα, όπως σας είπα, και επειδή δεν κάνω την πλέξη bubble αλλά κάνω popcorn, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να σας τη δείξω. Έτσι, λίγο πριν ολοκληρώσω το κομμάτι το πλεκτό, άνοιξα το βίντεο για να σας δείξω την πλέξη. Έχω χρησιμοποιήσει βομβακερό νήμα, βελονάκι νούμερο 6. Έχω ξεκινήσει λοιπόν και έχω κάνει το κομμάτι που αφορά το κομμάτι της τσάντας, το κομμάτι που αφορά την πλάτη και τώρα πάω για τον πάτο. Βάζω σημάδια, δεν έχω μετρήσει καν με μεζούρα, σαντιμέτρ. Το μόνο που κάνω εγώ είναι ξεκινάω, κάνω το φάρδος που με ευχαριστεί και αφού πλέξω λίγο το διπλώνω και βλέπω ότι αυτό το ύψος με ικανοποιεί για να είναι η πλευρά της τσάντας μου. Μετράω λοιπόν και βλέπω ότι έχω κάνει 5 σειρές με popcorn. Άρα 5 σειρές με popcorn θα θέλω και για την πλάτη. Βάζω σημάδια ότι εκεί τελειώνει το μπροστινό, εκεί τελειώνει η πλάτη. Ανάμεσα στις σειρές με τα popcorn κάνω 2 σειρές με άριχτα. Η πλέξη είναι πολλαπλάσια των 4 πόντων συν 3 και εγώ με αυτό το βελονάκι και αυτό το νήμα έχω βγάλει 6 bubble στο φάρδος. Είναι σαν να ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη σειρά. Φανταστείτε ότι έχετε κάνει μία σειρά με άριχτα στην πρώτη σας σειρά και ξεκινάμε την πλέξη μας. Αυτή η πρώτη σειρά. Μπαίνω λοιπόν στο δεύτερο πόντο και κάνω 4 διπλά ποδαράκια. Επειδή το νήμα μου είναι πολύ χοντρό, δεν τυλίγω 2 φορές το νήμα γύρω από το βελονάκι μου, παρά απλά το βγάζω 3 φορές. Και κάνω 4 ποδαράκια γιατί αρκούν για το συγκεκριμένο νήμα για να μου γίνει εντυπωσιακό το popcorn. Αφού λοιπόν κάνω τα 4 ποδαράκια στον ίδιο πόντο, βγάζω το βελονάκι μου, το βάζω στην αρχή του πρώτου πόντου, πιάνω τη θηλιά μου και τη βγάζω έξω από τον πρώτο πόντο. Έχω δημιουργήσει λοιπόν αυτή την πρώτη μου φούσκα, το μπαλάκι, και κατευθείαν μπαίνω στο επόμενο πόντο για άριχτο. 3 άριχτα στη σειρά. Πάμε στον επόμενο πόντο και κάνουμε 4 ποδαράκια διπλά. Βγαίνω. Μπαίνω στον πρώτο πόντο μου, στην κορυφή, πιάνω τη θηλιά και την περνάω μέσα από τον πρώτο πόντο. Έτσι έχω στριμώξει τα 4 ποδαράκια μου και συνεχίζω με 3 άριχτα. Μετά τα 3 άριχτα επαναλαμβάνω το ίδιο βήμα. Να σας πω ότι εγώ το popcorn, ανάλογα βέβαια και το νήμα, το θεωρώ πιο εντυπωσιακό από το bubble και πιο εύκολο. Αφήνω τον πόντο μου, μπαίνω στον πρώτο πόντο στην κορυφή, πιάνω πάλι τον πόντο μου και τον τραβάω έξω. Στον επόμενο αμέσως πόντο άριχτο και άλλα 2 άριχτα. Συνολικά, ενδιάμεσα στα μπαλάκια μου, στα popcorn, κάνω 3 άριχτα. Τέσσερα διπλά ποδαράκια στον επόμενο πόντο. Και
screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do and that's be the way that I am. And then... Δύο, τρία ρίχτα, μου έχουν μείνει δύο πόντι, θα κάνω το τελευταίο μου popcorn και θα κλείσω με ένα ρίχτο. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν τη σειρά με τα popcorn, κάνω μια αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω να κάνω άριχτα στην ανάποδη πλευρά. Προσέχουμε να μην χάσουμε τον πόντο που είναι στην κορυφή του popcorn. Καλό θα ήταν, αν δεν είστε εξοικειωμένες με αυτή την πλέξη, στην αρχή να μετράτε τους πόντους σας. Δύο σειρές με άριχτα λοιπόν θα κάνω. Να, δείτε, μην χάσετε αυτό τον πόντο. Ο πόντος που είναι στην κορυφή του popcorn πρέπει να γίνει άριχτο. 23 πόντους εγώ έχω ρίξει από την αρχή και τους μέτρησα για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω χάσει κάποιο πόντο από το popcorn μου. Γυρίζω με μια λυσίδα στον αέρα και κάνω και τη δεύτερη σειρά με άριχτα. Και πάμε τώρα να σας δείξω μια τελευταία σειρά για το πώς κάνω το popcorn από την άλλη πλευρά. Πρώτα απ' όλα, επειδή το θέλω ζιγζάκ, επειδή ξεκίνησα με ένα άριχτο σε εκείνη τη σειρά, τώρα θα ξεκινήσω με τρία άριχτα. Δύο, τρία άριχτα και πάμε να κάνουμε το popcorn από την αντίθετη πλευρά. Ακριβώς, τέσσερα ποδαράκια διπλά. Και δείτε τώρα τι θα κάνω. Βγάζω το βελονάκι μου και αντί να μπω από μπροστά που έμπαινα, θα μπω από πίσω, θα βγάλω τη θηλιά μου ανάποδα και αμέσως ένα άριχτο. Έτσι έχω σπρώξει το popcorn από την αντίθετη πλευρά. Βλέπετε, τώρα είναι από εκεί. Πάμε πάλι άλλη μια φορά. Τέσσερα διπλά ποδαράκια. Αφήνω το νήμα, πριν το πιάνα έτσι, τώρα θα το πιάσω αντίθετα. Τρία άριχτα. Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά. Ο λόγος που τα κάνω αντίθετα είναι γιατί έχω κάνει δύο σειρές με άριχτα ενδιάμεσα. Τώρα θα κάνω πάλι τις δύο σειρές μου και η επόμενη σειρά με popcorn θα είναι από την πρώτη πλευρά που τα πέρασα. Έκανα λοιπόν τρεις σειρές με popcorn με ενδιάμεσα τα άριχτά τους και αποφάσισα ότι μου αρκεί για τον πάτο μου. Οπότε βάζω σημάδια ότι μέχρι εκεί είναι ο πάτος μου.
Λοιπόν. Τη διπλώνω κιόλας και σιγουρεύομαι ότι είναι το μήκος που θέλω. Αυτό θα είναι το άνοιγμά της. Και στη μέσα πλευρά τώρα θα κάνω μόνο άριχτα, γιατί η πλέξη μου είναι ήδη αρκετά χοντρή, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω και στην εσωτερική πλευρά που θα μπει το καπάκι popcorn. Να το, το θέλω λίγο πιο λίγο, να κλείνει όμορφα. Μετράω λοιπόν και κάνω ένα κομμάτι με άριχτα όσο είναι το καπάκι μου. Φίλες μου, κάθε νήμα έχει και την πλέξη του. Το συγκεκριμένο που είναι βαμβακερό και λίγο χοντρό κάνει πολύ εντυπωσιακά μπαλάκια στο popcorn. Είναι πολύ ωραία για αυτό το στυλ στο τσαντάκι. Σας πω λοιπόν ότι αν άφηνα μία σειρά θα ήταν κολλημένα τα bubble και εγώ δεν τη θέλω έτσι. Οπότε έκανα δύο σειρές με άριχτα ενδιάμεσα και δημιούργησα bubble από την ανάποδη πλευρά. Με τις δύο σειρές εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά, δεν είναι ούτε πολύ αραιό, ούτε κολλημένα και τα bubble. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσα και την εσωτερική πλευρά, θα κάνω την περιμετρική σειρά για το κομμάτι μου. Είναι η σειρά που κάνουμε πάντα για να στρώσουμε όμορφα το πλεκτό μας πάνελ. Όσες σειρές άριχτα λοιπόν έχω κάνει, τόσα άριχτα κάνω στο πλαϊνό. Για να φτάσω λοιπόν σε αυτή την πλευρά, θα πλέξω άριχτα, στην κάθε γωνία θα κάνω 3 πόντους για να γυρίσω και θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Ολοκλήρωσα λοιπόν, κόβω το νήμα μου και το τραβάω και το περνάω πίσω από τον πόντο μου. Αυτή ήταν η περιμετρική σειρά που στρώνει το κομμάτι μας. Όποια κυρία θέλει σταματάει εδώ, γιατί είναι έτοιμο το κομμάτι. Εγώ θα κάνω τις τσαχπινιές μου με δεύτερο χρώμα. Έχω διαλέξει ακριβώς ένα ίδιο βαμβακερό στο χρώμα που έχει μέσα το κίτρινο που έχω πλέξει και κάνω άλλη μία σειρά περιμετρικά με άριχτα. Δεν έχω κάτι να σας δείξω, απλά άριχτα πάνω στα άριχτα της πρώτης περιμετρικής σειράς. Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά, κόβω το νήμα μου. Δείτε πώς θα το ενώσω, τραβάω το νήμα μου, μπαίνω στην τελευταία θηλιά, το παίρνω πίσω και μετά μπαίνω στο ένα, στο εσωτερικό θηλάκι του προηγούμενου πόντου και τραβάω το νήμα μου πίσω. Δείτε το τελείωμα που δημιουργώ, δεν φαίνεται καν που έχω κλείσει τη σειρά μου. Και το νήμα που περισσεύει θα το στερεώσω πίσω. Πάμε να κάνουμε τα πλαϊνά. Σας έχω δείξει πολλές φορές πώς μετράω για να μου βγουν όμορφα και ίσια τα πλαϊνά μου. Ανάμεσα στα σημάδια που έχω βάλει, γιατί εγώ εκεί θέλω να είναι ο πάτος μου, μετράω πόσους πόντους έχω. Είναι 11 πόντοι αυτοί. Αφαιρώ τους πόντους που θα γίνουν οι περιμετρικές σειρές, που στη δική μου περίπτωση είναι 4, και πλέκω όσους πόντους μου μείνανε. Για πόσο? Για όσο είναι το ύψος του πλαϊνού. 14 σειρές είναι εμένα, αφήνω 4 σειρές που θα είναι περιμετρικές, για 10 σειρές λοιπόν πλέκω άριχτα. Αφού τελειώσω λοιπόν τις 10 σειρές που έκανα για το πλαϊνό μου, κάνω την περιμετρική σειρά. Με τον ίδιο τρόπο, στο τελευταίο μου άριχτο τραβάω το νήμα έξω. Μπαίνω στον πρώτο πόντο που ξεκίνησα, τραβάω το νήμα μου πίσω.
Μπαίνω στην πίσω θηλιά του τελευταίου άριχτου, από πίσω, και τραβάω το νήμα μου. Πάλι έχω κάνει μια αόρατη ένωση. Βάζω το δεύτερο χρώμα και κάνω πάλι άλλη μία περιμετρική σειρά. Με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώνω. Και το πλαϊνό μου είναι έτοιμο. Έχει βγει ακριβώς όσο ήθελα στον πάτο και το ύψος που χρειάζομαι. Λοιπόν, έκανα και τα δύο πλαϊνά, είναι έτοιμα. Θα κάνουμε την επένδυση τώρα. Επειδή το νήμα μου είναι αρκετά χοντρό, αυτή η τσάντα δεν χρειάζεται πλέγμα. Στη φόδρα όμως, στο ύφασμά μου, θα βάλω αυτοκόλλητη σάλπα για να είμαι σίγουρη ότι θα είναι σταθερή. Άρα, ύφασμα και σάλπα ή όποιο άλλο σκληρυντικό θέλετε, χρησιμοποιήστε και δεν χρειάζεται πλέγμα αν πλέξετε με ένα χοντρό βαμβακερό νήμα. Το ύφασμα της επιλογής σας, βάζουμε το κομμάτι επάνω. Κόβουμε ένα κομμάτι ύφασμα όσο είναι το πλεκτό πάνελ. Επίσης το ίδιο κάνω και στη σάλπα μου και από την πλευρά που κολλάει βάζω το ύφασμά μου. Πολύ εύκολα και απλά γυρίζω το ύφασμα και κολλάει πάνω στη σάλπα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που έκανα θα το βάλω πάνω στην τσάντα μου και τεντώνοντάς τη θα το πιάσω επάνω με τα αγαπημένα μου κλιπάκια. Αφού λοιπόν το τοποθετήσαμε και κάναμε ένα σταθερό κομμάτι, θα ράψουμε με βελόνα και κλωστή τα δύο μεγάλα πλαϊνά. Δεν θα ράψω το πάνω και το κάτω σημείο, θα τα αφήσω ελεύθερα για τώρα, γιατί θέλω να κάνω τις δοκιμές μου και να ράψω επάνω τα μαγνητικά κουμπώματα σωστά και ίσια. Θα πρέπει να είμαι σίγουρη για το που κλείνει η τσάντα μου ακριβώς πριν βάλω τα κουμπώματά μου. Τα δύο αυτά σημεία λοιπόν δεν τα ενώνουμε για αρχή. Θα ράψω τα δύο πλαϊνά. Βάλω και επένδυση μόνο με ύφασμα στα δύο πλαϊνά και όχι με σκλητικό γιατί θέλω να λυγίζουνε. Επίσης, αν έχετε κάποιο διακοσμητικό που θέλετε να βάλετε ή οτιδήποτε, θέλετε να στολίσετε, θα το βάλετε τώρα πριν ράψετε το πλέγμα. Εγώ βάζω το handmade. Βάζω και ύφασμα στα δύο μικρά πλαϊνά μου. Διπλώνοντας το ύφασμα, κάνω λίγο κυκλικές στις άκρες μου, να μην είναι ίσιες εντελώς και εξέχουνε. Βάζουμε το ύφασμα ακριβώς πριν την τελευταία γραμμούλα και ράβουμε εκεί. Πριν βάλω τα κουμπώματα, έβαλα με σημάδια τα πλαϊνά μου για να την κλείσω και να είμαι σίγουρη το πού ακριβώς πρέπει να τα τοποθετήσω. Φαίνεται λίγο σαν έξτρα δουλίτσα, αλλά το προτιμώ από το να τα ράψω και να μου κουμπώσει στραβά η τσάντα μου ή να στρίψει. Πάμε λοιπόν
Έχω αφήσει, είπαμε, το πάνω μέρος ανοιχτό και βάζω στις δύο γωνίες το λεπτό κομμάτι από το μαγνητάκι. Το ράβουμε. Και αφού τοποθετήσω λοιπόν και τα δύο μαγνητάκια, ράβω το κομμάτι που έχω αφήσει ανοιχτό και την κλείνω για να βάλω σημάδια ακριβώς που θα μπουν και τα κάτω. Πάμε να ενώσουμε και τα πλαϊνά μας. Εγώ δεν κάνω αρχική φιλιά, παραπέρνω απλά το νήμα μου και ξεκινάω να πλέκω. Θα ενώσω τα πλαϊνά μου πιάνοντας μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές και κάνοντας άριχτα. Μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές, άριχτο. Αφήνω αυτή την γραμμούλα από κάτω, επίτηδες. Και σχέδιο κάνει και θα με βοηθήσει αργότερα στην επόμενη σειρά μου. Και ενώνω με άριχτα. Έφτασα στην άλλη πλευρά, στη γωνία. Κάνω το τελευταίο μου άριχτο. Κόβω το νήμα, τραβάω και αφήνω για να στερεώσω μετά την ουρά που μου έμεινε, την κλωστή που μου έμεινε. Πάμε από την άλλη πλευρά να κάνουμε το ίδιο. Και το επόμενο βήμα είναι το εξής. Πάμε για το επόμενο βήμα. Παίρνω νέο νήμα και ξεκινάω στο καπάκι, πλέκοντας άριχτα στον εξωτερικό πόντο, όπως έκανα μέχρι τώρα με τα πλαϊνά μου. Το καπάκι, φίλες μου, πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από την υπόλοιπη τσάντα. Αν είναι ακριβώς το ίδιο φάρδος, όταν θα την κλείσουμε, θα φαίνονται πιο πολύ τα πλαϊνά της τσάντας. Εγώ θέλω το καπάκι μου να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα, πλέκοντας και το άριχτο και την τελευταία σειρά που θα σας δείξω, το καπάκι μου έρχεται και γίνεται ακριβώς τόσο όσο πρέπει για να σκεπάσει την τσάντα μου όμορφα. Άριχτα λοιπόν γύρω γύρω στο καπάκι, στο γωνιακό μου πόντο θα κάνω 2 άριχτα. Και έφτασα στην πλευρά που είναι το άλλο πλαϊνό. Εκεί δείτε πώς θα συνεχίσω. Είναι η τελευταία σειρά. Θα κάνω τις τσαχπινιές μου τώρα. Μόλις φτάσω λοιπόν στον πρώτο πόντο που ένωνα το πλαϊνό, θα ξεκινήσω να κάνω μακριά άριχτα. Δεν θα μπω επάνω στην κορυφή του πόντου για να κάνω άριχτο, αλλά θα μπω κάτω από τον πόντο και είναι και ακριβώς εκεί που έχω αφήσει την οριζόντια θηλιά. Δείτε. Ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πιο χοντρό για τα πλαϊνά. Κάνει σχέδιο και τσαχπινιά γιατί αφήνει και τη γραμμούλα αυτή από κάτω που είχα αφήσει από πριν. Και έχω ένα πολύ σταθερό τελείωμα για την τσάντα μου. Φτάνοντας στο μπροστινό, δεν κόβω, παρασυνεχίζω πλέκοντας βουβά στην πίσω θηλιά. Με τον τρόπο αυτό και δεν σήκωσα πιο ψηλά το μπροστινό κομμάτι, το εσωτερικό, και το έκανα πιο σταθερό με τα βουβά. Φτάνω στην άλλη πλευρά της τσάντας μου, στο άλλο πλαϊνό, και ξεκινάω να κάνω μακριά άριχτα.
Δεν έχω κόψει πουθενά νήμα, συνεχίζω μονοκόμματο γύρω-γύρω το τσαντάκι μου. Έπλεξα και το άλλο πλαϊνό, έφτασα στο καπάκι και στο καπάκι κάνω ακριβώς το ίδιο, μακρύ άριχτο γύρω-γύρω. Όταν θα φτάσω σε αυτό το σημείο που ξεκίνησα, είμαι έτοιμη. Κόβουμε το νήμα, κάνω ακριβώς ό,τι σας έχω δείξει μέχρι τώρα για να είναι αόρατη η ένωσή μου. Οι κλωστές αυτές που μου έμειναν θα κρυφτούν με τη βελόνα μου. Δείτε πόσο σταθερό είναι. Τι αποτέλεσμα εντυπωσιακό μου δίνει αυτό το νήμα, το βαμβακερό και ο τρόπος που πλέκω εγώ τα μπαλάκια με το popcorn. Έχω παραγγείλει μια πολύ ωραία λυσίδα από το Hadibrand, αυτές τις multicolor που έχει βγάλει, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, δίνουν άλλο αέρα στο τσαντάκι. Μόλις έρθει λοιπόν η αλυσίδα μου, θα φωτογραφίσω το τσαντάκι να σας το δείξω. Αυτό είναι λοιπόν το δικό μου τσαντάκι, φίλες μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θεωρώ ότι είναι μια διαφορετική πλέξη με το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι πιο εύκολη, πιο εντυπωσιακή. Η αλυσίδα μου, η πολύχρωμη, του δίνει άλλο στυλ. Αν σας άρεσε λοιπόν το συγκεκριμένο τσαντάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου αν μόλις με ανακαλύψατε και καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.